Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε κοντά σας μέσα από την εκπομπή «Ψυχολογία πάνω απ' όλα» από την πόλη της Κομωτινής και βεβαίως κοντά μας η ψυχολόγος, η Γλυκερία Καλαμάτα. Γλυκερία μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Ειρήνη μου, ναι, σε χαρά. Τι κάνεις? Η χαρά, εσύ? Καλά είμαι και εγώ. Είμαστε εδώ λοιπόν και οι δύο για να πραγματοποιήσουμε άλλη μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, εκπομπή με θέματα που μας προτείνετε εσείς καθημερινά, τόσο σε δρόμους της Κομωτινής, αλλά και θέματα που δεν απασχολούν μόνο τους Κομωτινέους, αλλά και γενικότερα όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, εσείς μας κάνετε τις προτάσεις σας και εμείς εδώ είμαστε για να τα συζητάμε παρέα με την ψυχολόγο μας, τη Γλυκερία την Καλαμάτα. Λοιπόν, φτιάξτε καφεδάκι, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και ελάτε να συζητήσουμε για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, και κάνουμε λόγο για τον σχολικό εκφοβισμό. Ποια μητέρα και ποιος πατέρας, Γλυκερία, δεν αγχώνεται, δεν φοβάται για το παιδί του και δεν ξέρω αν υπάρχει και ο χρόνος της καθημερινότητας για να το ψάξει βαθύτερα και να δει τι γίνεται. Όπως τα λες, είναι η Ειρήνη μου, δυστυχώς το φαινόμενο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Αν και να πούμε ότι οι περιστατικά σχολικού εκφοβισμού έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 60 ακόμα, κυρίως στο εξωτερικό βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου και αυτό είναι καλό, γιατί πλέον και οι γονείς και οι δάσκαλοι είναι συνειδητοποιημένοι και έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά. Απλά πολλές φορές, όπως λες και εσύ, δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος, δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου να ασχοληθεί ο δάσκαλος με κάθε παιδί ξεχωριστά για να αποτρέψει τέτοια περιστατικά. Και βέβαια δεν υπάρχει και χρόνος από το γονέα, ο οποίος συνέχεια δουλεύει και συνέχεια έχει υποχρεώσεις και δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με το παιδί. Και ίσως δηλαδή δεν μπορεί να το αντιληφθεί κιόλας το τι συμβαίνει, αν συμβαίνει. Mm-hmm. Τώρα, να δούμε ευρύτερα τι είναι σχολικός εκφοβισμός, από ποια παιδιά προκαλείται και ποια παιδιά είναι αυτά που πραγματικά, μιλάμε απλά, στην καθημερινότητά τους, τους βαραίνει αυτό και επηρεάζει για τη ζωή τους. Πολύ όμορφα το έθεσες και θα δούμε και τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας του σχολικού εκφοβισμού. Πρόκειται λοιπόν για την άσκηση βίας είτε από ένα άτομο είτε από μια ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Η βία αυτή μπορεί να είναι είτε λεκτική, να πειράζουν δηλαδή το παιδί, να το κοροϊδεύουν, να μιλάνε άσχημα γι' αυτό, να διαδίδουν φήμες, να το προσβάλλουν και να το μειώνουν. Βέβαια μπορεί να είναι και σωματική η βία και μπορεί να είναι από ένα απλό σμπρόξιμο, μία απλή κλωτσιά, μία απλή τριχλοποδιά, μέχρι συστηματική άσκηση βίας, πολύ έντονη, χτυπήματα, μπορεί το παιδί να ματώσει, να πάει και στο νοσοκομείο ακόμα και δυστυχώς έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά και στη δική μας πόλη και σε όλες τις άλλες πόλεις. Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά μόνο το θήτη, ο οποίος συνήθως είναι ένα άτομο, ένα παιδί φαινομενικά δυναμικό και ισχυρό, ούτε αφορά μόνο το θύμα, το οποίο είναι συνήθως ένα παιδί αδύναμο, αφορά όλο το σχολείο και έτσι ακριβώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και θα δούμε λοιπόν γιατί το ένα παιδί ασκεί δύναμη στο άλλο και τελικά ποιος είναι ο δυνατός και ποιος είναι ο αδύναμος. Ακριβώς, γιατί ένα δυναμικό παιδί δυναμικό θα πρέπει να δείξει ότι είναι στην ζωή του, στην καθημερινότητά του, στα μαθήματά του, γενικά στις δραστηριότητές του. Mm-hmm. Όχι απέναντι σε ένα άλλο παιδάκι. Ακριβώς. Ειδικά αν αυτό το παιδάκι είναι πιο μικρόσωμο, όχι τόσο ψηλό και όχι τόσο δυνατό. Στην ουσία λοιπόν ο θήτης είναι αυτός ο οποίος είναι ανασφαλής, είναι ένα παιδί το οποίο ζει μέσα στο άγχος, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει συνηθίσει να παίρνει μπράβο από τους γονείς του ή από τους δασκάλους του, είναι συνήθως κακός μαθητής. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί τέλος πάντων το οποίο ψάχνει να βρει τη θέση του σε αυτόν τον κόσμο και βλέποντας έναν άλλο μαθητή ο οποίος είναι καλύτερος, έχει καλύτερη σχέση με τους γονείς του, έχει ίσως περισσότερα υλικά αγαθά, φοράει πιο ακριβά ρούχα και πιο καλά παπούτσια, του θυμίζει, του θήτη, τι δεν είναι. Γιατί λοιπόν να το έχει αυτός και όχι εγώ? Και από εκεί ξεκινάει η βία. Από εκεί ξεκινάει η επίθεση προς το άλλο άτομο. Στην ουσία αυτό το παιδί δεν επιτίθεται στο συμμαθητή του. Επιτίθεται στους γονείς του, επιτίθεται στους δασκάλους του, επιτίθεται σε όλους αυτούς που δεν το αφήνουν να είναι ο εαυτός του.
που δεν το αφήνουν να έχει όλα αυτά που πιστεύει ότι αξίζει. Και ξεσπάει βέβαια στον πιο αδύναμο, γιατί δεν μπορεί να ξεσπάσει τους γονείς του και τους δασκάλους του, και από εκεί βέβαια ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος βίας. Γιατί η βία φέρνει βία. Ένα άτομο το οποίο έχει το ίδιο υποστεί βία, θα γίνει και αυτό βίαιο με τη σειρά του. Άρα όλα λοιπόν ξεκινούν από το οικογενειακό περιβάλλον. Ό,τι βλέπουν τα παιδιά, αυτό θα κάνουν και όταν βγουν έξω από το σπίτι τους. Πάρα πολύ πιθανόν. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη βία στην οικογένεια. Βέβαια, ένα παιδί το οποίο ζει βία στο οικογενειακό του περιβάλλον, είναι πολύ πιο πιθανό να γίνει βίαιο και στο σχολείο του. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές η παραμέληση από τους γονείς, η αδιαφορία, το να μην μαλώνει ένας γονιός το παιδί του όταν πρέπει, το να μην το συμβουλεύει, το να μην το κατευθύνει, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας στο παιδί. Το παιδί πρέπει να νιώθει ότι ο γονιός είναι γονιός και στα άσχημα και στα καλά. Και θα τον επιβραβεύσει όταν χρειάζεται, και θα τον μαλώσει όμως, και θα τον βάλει στον ισχυοδρόμο. Γιατί το παιδί από μόνο του δεν έχει το μυαλό να σκεφτεί. Οπότε πρέπει ο γονιός να είναι εκεί γι' αυτό. Άρα, όταν έχουμε ένα γονιό ο οποίος δουλεύει όλη την ημέρα, δεν ασχολείται με το παιδί, δεν προλαβαίνει, το παιδί αυτό βέβαια νιώθει πάρα πολύ απομονωμένο και αποξενωμένο και ψάχνει να βρει τρόπους να κάνει αισθητή την παρουσία του. Στην ουσία, πολλές φορές η βία είναι ένας τρόπος του παιδιού να τραβήξει την προσοχή επάνω του. Να επιβληθεί. Mm-hmm. Τώρα, κάνουμε λόγο για το θήτη. Να περάσουμε όμως και στο θύμα της υπόθεσης. Στα παιδάκια αυτά που πραγματικά δεν φταίνε σε κάτι, αλλά την παθαίνουνε. Ακριβώς, δυστυχώς. Είναι παιδάκια τα οποία επίσης δεν έχουν συνηθίσει να παίρνουν επιβεβαίωση. Είναι ίσως παιδάκια που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, που είναι πιο αδύναμα σαν χαρακτήρες και όχι μόνο σαν εμφάνιση. Είναι παιδάκια τα οποία δεν έχουν συνηθίσει να μιλάνε. Σε αυτά τα παιδιά, οι γονείς μέσα στο σπίτι δεν τους επιτρέπουν την ελευθερία του λόγου, δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να μιλήσουν, δεν σέβονται την άποψή τους. Είναι γονείς οι οποίοι είναι πολύ δυναμικοί οι ίδιοι και πολλές φορές δεν αφήνουν το παιδί τους να αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε. Είναι γονείς που λένε συνέχεια μη το κάνεις αυτό, δεν θα πας εκεί, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις το άλλο. Με αποτέλεσμα και το παιδί βέβαια να μην πιστεύει αρκετά στον εαυτό. Και να κλείνεται. Βεβαίως. Να μην μπορεί να κοινωνικοποιηθεί, να είναι κλειστός χαρακτήρας και εσωστρεφής και φυσικά βέβαια να μην μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Πολλές φορές δηλαδή όταν ο γονιός δεν επιτρέπει στο παιδί του να κάνει κάποια πράγματα ή δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί, το παιδί δεν αποκτά αίσθηση του κινδύνου, δεν αποκτά αίσθηση του φόβου. Οπότε πηγαίνει στο σχολείο και υφίσταται βία σαν κάτι ξένο, σαν κάτι πρωτόγνωρο. Έχει συνηθίσει να ζει, ας πούμε, σε ένα ήρεμο περιβάλλον από τους γονείς του, προστατευμένο. Αυτή η τάση των γονιών να βάζουν τα παιδιά τους σε γυάλα για να το προστατεύσουν. Και αυτό δεν είναι καλό. Πάντα, βεβαίως. Οπότε μετά στο σχολείο, που είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας, το παιδί βλέπει ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, υπάρχει και αυτό το πρόσωπο των κοινωνιών. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να αμυνθεί, δεν μπορεί να επιτεθεί το ίδιο. Τώρα, μεγάλο και πολύ σοβαρό ρόλο παίζουν και οι εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολείο όσον αφορά το σχολικό εκφοβισμό. Mm-hmm. Οπότε, κάνουμε λόγο για τους μαθητές, για τα παιδιά, για το οικογενειακό περιβάλλον, mm-hmm. αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί, αυτά τα παιδιά είναι λίγο πολύ σαν παιδιά τους, τα έχουν κάθε μέρα. Βεβαίως. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που είναι αφοσιωμένοι στο επάγγελμά τους, που το κάνουν γιατί θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά. Δεν το κάνουν τόσο για τα χρήματα, γιατί δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί δεν αμείβονται και όσο θα έπρεπε στις μέρες μας. Οπότε είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και πιο, προσέχουν περισσότερο τέλος πάντων για να δουν τέτοια περιστατικά. Τώρα, η θέση του εκπαιδευτικού είναι βέβαια δύσκολη, διότι υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να βγει, υπάρχει η ύλη που πρέπει να καλυφθεί. Υπάρχει συνέχεια από το Υπουργείο μια διαρκής πίεση να βγάλουμε συγκεκριμένα μαθήματα μέχρι το τέλος της χρονιάς, να προλάβουμε να τα τελειώσουμε όλα. Άρα πολλές φορές ο εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στα μαθήματα, αντί να δίνει χρόνο στα παιδιά και στο πώς θα κοινωνικοποιηθούν και στο πώς θα γίνουν μια παρέα και θα λειτουργήσουν σαν άτομα. Θα πρέπει όμως και ο εκπαιδευτικός ο ίδιος να αφιερώνει χρόνο μέσα στη μέρα, κάθε μέρα αν είναι δυνατόν, στο να δεθούν τα παιδιά μεταξύ τους. Και μάλιστα θα πρέπει το σχολείο να προωθεί την παρέα και την κοινωνικοποίηση όλων των παιδιών του σχολείου. Όχι μόνο δηλαδή κάθε τμήμα να είναι δεμένο, όλο το σχολείο να είναι δεμένο. Να κάνει δραστηριότητες μαζί,
να πηγαίνει σε διάφορες εκδηλώσεις, να συμμετέχει σε αγώνες, σε διαγωνισμούς. Όλα αυτά δένουν τα παιδιά, τα κάνουν να αισθάνονται μια ομάδα, μια ενότητα. Θα πρέπει τα μεγαλύτερα παιδιά να προστατεύουν τα μικρότερα και όχι να τα εκφοβίζουν. Όλο αυτό λοιπόν είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού και του διευθυντή. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουν σημειωθεί περιστατικά εδώ στην πόλη μας, που τα έχω δει και εγώ στο γραφείο και έχω μιλήσει και με άλλους συναδέλφους, που ενώ υπήρχε ευαισθητοποίηση από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, το θέμα σταματούσε στη διεύθυνση του σχολείου. Ο διευθυντής ή η διευθύντρια δεν έπαιρνε θέση, δεν ήθελε να δημιουργήσει θέμα τέλος πάντων, δεν ήθελε να πάρει διαστάσεις το συμβάν και το αποσιώπησε. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν την ευθύνη και την εξουσία να μην κάνουν τίποτα. Για μένα πολύ σοβαρό και ρόλο παίζει και ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να νοιάζεται για τον μαθητή του και όχι να πηγαίνει να κάνει το μάθημά του και να φεύγει. Έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά που προκαλείται σχολικός εκφοβισμός από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή. Πολύ σωστή παρατήρηση, ναι. Πολύ για να μην τα λέμε και όλα καλά και ρόδινα, γιατί βλέπουμε και πολλά ακραία περιστατικά. Ο ίδιος ο καθηγητής να μειώνει το μαθητή, μάλιστα μπροστά στους συμμαθητές του. Πάρα πολύ σωστό, ναι, και όχι μόνο με βάση τα μαθήματα, γιατί βέβαια πάντα οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να ευνοούν τους πιο καλούς μαθητές, να έχουν καλύτερες σχέσεις μαζί τους, να τους προωθούν κτλ. Πολλές φορές όμως, όταν ο ίδιος ο καθηγητής, ο εκπαιδευτικός, περιορίζει, παραγκονίζει ένα παιδάκι, επειδή έχει ίσως άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο, άλλη θρησκεία, άλλο χρώμα, άλλη καταγωγή. Ακόμη και το ντύσιμο. Mm-hmm. Ακόμη δηλαδή, μιλάμε και για απλά πράγματα που το παιδί σε αυτές τις ηλικίες του σχολείου το αφήνει να απελευθερωθεί έτσι, και να εκφραστεί όπως σου νομίζει. Πολύ σωστά, ναι. Πολλές φορές και το ντύσιμο και η εμφάνιση και ίσως το χτένισμα, τα αξεσουάρ, ο τρόπος που μιλάει και κινείται. Όταν λοιπόν ο ίδιος ο δάσκαλος παραγκονίζει ένα παιδί για αυτούς τους λόγους, τι πρότυπο δίνει στα άλλα παιδιά? Όταν δεν μπορεί ο ίδιος να ενσωματώσει ένα τέτοιο παιδί μέσα στην τάξη, λογικό και επόμενο είναι και τα άλλα παιδιά να το απορρίψουν. Και βέβαια ναι, έχουμε και τέτοια περιστατικά πάρα πολλά και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιούνται πρώτα οι εκπαιδευτικοί. Να κάνουν σεμινάρια, να παρακολουθούν κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί η ευθύνη τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει να τη συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι και φυσικά και οι γονείς και οι μαθητές. Έτσι, και πρώτα-πρώτα το πρόβλημα θα πρέπει μάλλον να το αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να το μεταφέρουν και στο σπίτι το τι γίνεται και την εικόνα του σχολείου. Έτυχε πρόσφατα να ακούσω και να ακούσω με τα ίδια μου τα αυτιά να λέει εκπαιδευτικός σε μαθητή μπροστά στους συμμαθητές του ότι είναι ένα παιδί από χωρισμένους γονείς. Το παιδί αυτό το έχει καταστρέψει. Ακριβώς, το έχει στιγματίσει, έχει δώσει εσύ ο ίδιος το δικαίωμα στα άλλα παιδιά να του φέρονται άσχημα, να μιλάνε άσχημα γι' αυτό και να το κάνουν να αισθάνεται πλεονεκτικά μπροστά σε όλο το σχολείο. Γι' αυτό η παιδεία θα πρέπει να φαίνεται και στην καθημερινότητά μας και λίγο έξω από τα βιβλία και τις σημειώσεις. Έτσι, αυτό το λέμε προαιρετικά. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα παρόλα αυτά, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που στέκονται δίπλα σαν γονείς στα παιδιά. Και πραγματικά τους βλέπεις ακόμη και στον δρόμο και μετά από πολλά χρόνια, κάτι να τελειώσεις και το σχολείο και τους λες καλημέρα με την ψυχή σου. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι, ναι, προσπαθούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά το προσαρμόζουν στις ανάγκες των παιδιών και στις δυνατότητές τους. Ένας καθηγητής, δηλαδή, ο οποίος απαιτεί από τα παιδιά να αγοράζουν συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι και ακριβά έτσι, για το σχολείο. Δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιο μάθημα. Αλλά όταν αναγκάζει το παιδί να αγοράζει 1000 πράγματα για τα καλλιτεχνικά, για την τεχνολογία, για την γεωμετρία και ξέρεις ότι οι γονείς αυτού του παιδιού ζορίζονται και δεν μπορεί, κάνει κάτι κι εσύ σαν δάσκαλος. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις τρελές απαιτήσεις από τα παιδιά. Θα κάνεις τη δουλειά σου, αλλά με το υλικό που διαθέτεις δεν θα επιβαρύνεις τα παιδιά επιπλέον. Ήδη είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς να αγοράσουν βασικά πράγματα όπως ρούχα και παπούτσια για να πάει το παιδί στο σχολείο. Όταν εσύ στέλνεις στο σπίτι μια λίστα με πράγματα κάθε χρόνο στους γονείς και τους λες θα αγοράσετε αυτό, αυτό και αυτό και μάλιστα είσαι και απαιτητικός, θέλω το τετράδιο να είναι έτσι και το βιβλίο να είναι αλλιώς. Ναι. Πώς μπορείς να υποχρεώσεις τους γονείς και να τους επιβαρύνεις να αγοράσουν όλα αυτά ενώ μπορεί να στερούνται άλλα. Άρα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να έχουν λίγο μια πιο ρεαλιστική αντίληψη για τα πράγματα και να προσαρμόζονται. Το μάθημα θα βγει ούτως ή άλλως, το καθήκον τους θα το κάνουν. Αν όμως στην πορεία έχουν χάσει την επαφή με τα παιδιά, έχουν στερήσει από τα παιδιά τη δυνατότητα να γίνουν καλοί άνθρωποι και αργότερα καλοί πολίτες, είναι
οφείλει σε κάτι το να είναι μόνο καλοί μαθητές, το να έχουν υψηλούς βαθμούς. Έτσι, γιατί δεν είναι οι βαθμοί το μόνο που μετράνε. Και δεν είναι και μόνο τα πτυχία, είναι και τα προσόντα, είναι και ο άνθρωπος. Τώρα, αυτά όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, το σχολείο εσωτερικά, παρόλα αυτά όμως υπάρχει και το οικογενειακό περιβάλλον και τι θα πρέπει να κάνει ένας γονιός ακόμη και στις 10-11 η ώρα το βράδυ, που θα βρει έστω μισή ώρα για το παιδί του, ποιοτικά όπως συνηθίζεις να λες και εσύ και όχι τόσο ποσοτικά αν δεν προλαβαίνουμε, τι θα πρέπει να το ρωτήσει, τι θα πρέπει να τον ανησυχήσει, τι θα πρέπει να τον κάνει να χαρεί, να πάμε και στο άλλο άκρο. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει, ποια είναι τα ερωτήματά του, ποια είναι αυτή η κουβέντα που θα πρέπει να γίνει παρέα με το παιδί του. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό που λες, τι πρέπει να ρωτήσει. Και είναι και ανάλογα με την ηλικία βέβαια το τι πρέπει να ρωτήσει. Ας πούμε στις μικρές ηλικίες ο γονιός στέλνει το παιδί στον νηπιαγωγείο, στον παιδικό σταθμό και το πρώτο πράγμα που ρωτάει είναι έφαγε. Έτσι. Εντάξει, είναι και αυτό σημαντικό δεν λέμε. Αυτό που πρέπει να ρωτάει όμως πρώτα απ' όλα το δάσκαλο και μετά το παιδί είναι έπαιξε το παιδί, έκανε παρέες με άλλα παιδιά, κοινωνικοποιήθηκε, είχε κάποιο πρόβλημα. Και μάλιστα το αν είχε κάποιο πρόβλημα θα το ρωτήσει στο δάσκαλο. Στο ίδιο το παιδί δεν θα το ρωτήσει έτσι. Δεν θα ρωτήσει σε πείραξε κανείς, σου έκανε κανείς κακό. Πήγαν όλα καλά, έπαιξες με όλα τα παιδιά. Είναι καλά τα υπόλοιπα παιδιά, σου φέρονται όμορφα. Εσύ φέρεσαι καλά στα άλλα παιδιά. Αυτό δεν το ρωτάει ποτέ κανένας γονιός. Η Ελληνίδα μάνα, έφαγες. Έτσι, ποτέ κανένας γονιός δεν ρωτάει το παιδί του, εσύ είσαι εντάξει με τα άλλα παιδιά. Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανένας γονιός το παιδί του, πειράζεις τα άλλα παιδιά. Όλοι οι γονείς ρωτάνε, σε πειράζουν τα άλλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι, οι γονείς που έχουν παιδιά θήτες δεν αναγνωρίζουν ήδη το πρόβλημα και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Τώρα, σε μεγάλες ηλικίες, που ο γονιός το πρώτο πράγμα που ρωτάει είναι τι έγινε σήμερα στο σχολείο, σε σήκωσε, πώς έγραψες, ήξερες να πεις. Ναι, σημαντικά είναι και αυτά. Θα ρωτήσεις και για τα μαθήματα. Θα ρωτήσεις όμως πώς πήγε η μέρα σου, πέρασες καλά, το διασκέδασες σήμερα στο σχολείο, είπες κάτι ενδιαφέρον με τους συμμαθητές σου, έκανες κάτι, κανόνισες να βγεις μια βόλτα με τους συμμαθητές σου ή ήσουν μόνο στα μαθήματα και τίποτε άλλο. Έτσι πρέπει να ρωτάμε τα παιδιά μας. Πρέπει να δείχνουμε ειλικρινές ενδιαφέρον. Και να πω και κάτι σε αυτό το σημείο. Το παιδί ξέρει πότε ο γονιός του νοιάζεται γι' αυτό πραγματικά. Το παιδί καταλαβαίνει, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, καταλαβαίνει πότε ο γονιός του ενδιαφέρεται πραγματικά γι' αυτό και πότε τον νοιάζουν μόνο τα μαθήματα ή μόνο το αν έφαγε και αν ήπιε κτλ. Οπότε δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να νιώθουν ότι ενδιαφέρεστε και νοιάζεστε και ότι θέλετε πραγματικά να τα πάνε καλά και θέλετε να γίνουν κοινωνικοί και καλοί άνθρωποι και να μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στο σχολείο. Για να μπορούν αργότερα να λειτουργήσουν και στην ίδια την κοινωνία, έτσι. Γλυκέρια μου, τι λέμε σε ένα παιδάκι, ακόμη από το παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο, όταν μαλώνει προφανώς με τους συμμαθητές του και το χτυπάνε. Το παιδί πώς αμήνεται με τον ίδιο τρόπο? Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή που μου θέτεις. Καταρχάς να πούμε ότι όλα είναι αναπόφευκτα. Δηλαδή και θα χτυπηθεί το παιδί και θα μαλώσει και θα σμπρωχτεί. Και θα δώσει και θα πάρει. Και θα δώσει και θα πάρει. Ακριβώς. Είναι και αυτό μέρος της κοινωνικοποίησης, είναι μέρος της ανάπτυξης. Πρέπει να γίνεται και αυτό. Γιατί δυστυχώς στην πραγματική ζωή υπάρχει και βία. Στον έξω κόσμο υπάρχει και το κακό πρόσωπο και πρέπει να το δει το παιδί ακόμα μέσα από το σχολείο για να μπορεί να το αντιμετωπίσει αργότερα. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο γονιός είναι να το προετοιμάσει από πριν. Να μην περιμένει δηλαδή να γίνει πρώτα ένα τέτοιο περιστατικό και μετά να πει στο παιδί του πώς να δράσει. Το πρώτο πράγμα που θα μάθει λοιπόν στο παιδί του είναι να μην είναι επιθετικό το ίδιο. Να μην ξεκινάει το ίδιο καυγάδες, να μην βρίζει εκείνο πρώτο, να μην δημιουργεί εκείνο εντάσεις. Και αν τύχει κάτι τέτοιο, αν το δεχτεί από ένα άλλο παιδί, να προσπαθεί πρώτα να αμυνθεί με τα λόγια και με επιχειρήματα και αν χρειαστεί, ναι, θα αμυνθεί. Όχι όμως γίνοντας επιθετικό. Θα σμπρώξει δηλαδή για να μην το σμπρώξουν οι άλλοι. Δεν θα πάει πρώτα να χτυπήσει. Θα χτυπήσει μόνο αμυνθείο. Να το χτυπήσουν και αυτό ακριβώς. Οι κινήσεις του δηλαδή θα πρέπει να είναι αμυντικές και όχι επιθετικές. Και φυσικά να μην το ξεκινάει πρώτος. Αυτό είναι το νούμερο ένα που πρέπει όλοι οι γονείς να περάσουν στα παιδιά τους, ότι τίποτα δεν λύνεται με τη βία. Και ότι πολλές φορές και η λεκτική βία είναι εξίσου σημαντική και μπορεί να πληγώσει ένα παιδάκι και να του δημιουργήσει παιδικά τραύματα ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Είσαι υπέρ της τιμωρίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας, έτσι, από γονείς
που βλέπουν ότι δεν φέρονται σωστά σε άλλα παιδιά, τα τιμωρούμε. Ναι, ανάλογα όμως με αυτό που θα κάνουμε. Πρέπει και η τιμωρία να είναι ανάλογη της πράξης. Δηλαδή, άλλη τιμωρία θα λάβει ένα παιδάκι το οποίο βρίζει και φωνάζει και προσβάλλει τα άλλα παιδάκια και άλλο ένα παιδί βέβαια που έχει προχωρήσει στην πράξη και έχει αρχίσει να χτυπάει. Εκεί θα είναι πιο αυστηρή η τιμωρία βέβαια και θα έχει στόχο να δείξει στο παιδί ότι δεν είναι η βία η απάντηση και ότι η βία φέρνει βία. Ακόμα δηλαδή και η τιμωρία από την πλευρά του γονιού είναι και αυτή μια μορφή βίας. Ακόμα και το να πάρεις το κινητό από το παιδί σου και να μην το δίνεις ή να μην το αφήνεις να βγαίνει έξω, είναι και αυτό μια μορφή βίας, ναι. Οπότε πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι τίποτα δεν λύνεται με τη βία. Μάλιστα, εμείς τα ίδια μας τα παιδιά έχουμε ακούσει και αν δεν έχουμε ακούσει και πολύ τραβηγμένα περιστατικά, δεν αναφέρομαι σε αυτά, αλλά σε πιο light καταστάσεις. Σηκώνουμε χέρι στο παιδί μας. Και αν το κάνουμε, πώς το εισπράττει και τι συνέπειες έχει στην ψυχούλα του. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει βία ανάμεσα στους δύο συζύγους. Δηλαδή δεν πρέπει ποτέ ένα παιδί να δει τον ένα γονιό να χτυπάει τον άλλο. Δεν μιλάμε βέβαια για ένα πείραγμα ή για ένα σπρώξιμο ή για κάτι τέτοιο πάνω στο εντός εισαγωγικών παιχνίδι. Μιλάμε βέβαια για βία κανονική, σωματική, λεκτική κτλ. Τώρα, θα χτυπήσουμε ένα παιδί σαν ίστατη λύση. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε πρώτα με το λόγο να το κάνουμε να συμπεριφερθεί σωστά. Θα προσπαθήσουμε να το τρομάξουμε, να το ταρακουνήσουμε. Αν δηλαδή για παράδειγμα πάει να περάσει στον δρόμο χωρίς να κοιτάξει, ναι, εκεί πρέπει να κάνουμε κάτι πιο δραστικό. Πρέπει να του περάσουμε το αίσθημα του φόβου και πρέπει να του δείξουμε ότι αυτό που έκανε είναι επικίνδυνο. Οπότε ναι, μπορεί να χρειαστεί και ένα χαστούκάκι και ένα έτσι, γεροπιάσιμο ας πούμε. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταχειριζόμαστε βία δυσανάλογη με τη δύναμη του παιδιού. Δηλαδή, παίζει ρόλο και το πόσο δύναμη θα ασκήσεις στο παιδί. Να του δώσεις, ας πούμε, μία στον πισινό δεν είναι κάτι, ειδικά αν είναι μικρό. Τώρα, αν φτάσει σημείο να το πας, να του δημιουργείς τραύματα. Και με το παραμικρό. Έτσι, και με το παραμικρό. Και να χρησιμοποιείς αντικείμενα για να το χτυπήσεις. Ναι, αυτό είναι μία μορφή ενδοοικογενειακής βίας και πρέπει φυσικά να αποφεύγεται. Γιατί αν δει το παιδί αυτό μέσα στο σπίτι του, αυτό θα κάνει και έξω. Και μετά θα ψάχνει ο γονιός να βρει ευθύνες και ποιος θα πρέπει να τιμωρηθεί. Ενώ η παιδιός είναι ο ίδιος βέβαια. Κυρίως και μέσα από τα περιστατικά που έχεις τόσο στο γραφείο σου, αλλά και γενικότερα από την εικόνα που έχεις, η σχολική βία είναι κυρίως ελεκτική ή όχι? Η λεκτική είναι η πιο συχνή μορφή, ναι. Δυστυχώς τα παιδιά σήμερα... Είσαι χοντρός, για παράδειγμα. Αυτό είναι το λιγότερο. Mm-hmm. Δυστυχώς τα παιδιά σήμερα ακούνε πάρα πολύ άσχημες λέξεις και εκφράσεις. Τις ακούνε και από τους γονείς τους, τις ακούνε στην τηλεόραση, τις ακούνε έξω στον δρόμο και τις μεταφέρουν, χωρίς πολλές φορές να ξέρουν και τι σημαίνουν. Δηλαδή, ακούς μικρά παιδάκια του δημοτικού να βρίζουν, που ξέρεις ότι σίγουρα δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό που λένε, και όμως το λένε. Και αυτό είναι ευθύνη του γονιού, βέβαια. Ο γονιός πρέπει να προσέχει τι βλέπει το παιδί στην τηλεόραση, σε ποια site μπαίνει στο ίντερνετ και με ποια παιδιά κάνει παρέα έξω. Οπότε η λεκτική είναι και η πιο εύκολη να προβλεφθεί και να αποτραπεί. Η σωματική είναι και αυτή συχνή, αλλά όχι τόσο όσο η λεκτική. Είναι πιο εύκολο. Είναι αυτό που λέμε η γλώσσα κόκκιλα δεν έχει και κόκκιλα τσακίζει και μπορεί να τραυματίσει εξίσου έναν άνθρωπο. Και οι γονείς προσέχουμε, όπως μιλάμε βέβαια, στα παιδιά μας. Και στις πανελλήνιες εξετάσεις, θα το κάνουμε και αυτό, θέμα είναι επίκαιρο. Αν δεν διαβάσεις, δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα γίνεις τίποτα. Ναι, πολύ σημαντικό να μειώνουμε τα παιδιά μας. Δεν είσαι τίποτα, δεν αξίζεις τίποτα, δεν κάνεις τίποτα. Είσαι χαζός. Η πιο τραγική έκφραση που μπορείς να πεις στο παιδί σου, είσαι χαζό. Ναι. Αυτή η μεταχείριση τέτοιων εκφράσεων καταστρέφει την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Όταν εσύ ο ίδιος μιλάς έτσι στο παιδί σου, πώς περιμένεις να του μιλάνε οι άλλοι, οι δάσκαλοι, οι συμμαθητές και αργότερα οι εργοδότες και οι συνάδελφοι κτλ. Είναι το νούμερο ένα παράδειγμα που πρέπει να αποφεύγεται στο παιδί. Δεν μειώνουμε το ίδιο το παιδί, μειώνουμε αυτό που κάνει. Δηλαδή του λέμε, δεν το κατάφερες, δεν έγραψες καλά. Σε τιμωρώ γιατί δεν πήρες καλό βαθμό. Όχι γιατί εσύ δεν είσαι έξυπνος, αλλά γιατί δεν προσπάθησες αρκετά. Όσο θα πρέπει. Έτσι, ακριβώς. Τιμωρώ τη συμπεριφορά σου και όχι εσένα τον ίδιο, όχι το τι είσαι και το τι αξίζεις. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Οπότε, από όσο καταλαβαίνουμε, δίνουμε αέρα στα παιδιά μας, τους δίνουμε χώρο, χρόνο να μας δείξουν την επί της ουσίας και διορθώνουμε συμπεριφορές, δεν διορθώνουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε κιόλας τον ίδιο τον άνθρωπο.
Ακριβώς. Άλλωστε, εμείς έχουμε ευθύνη για το τι άνθρωπος θα γίνει το παιδί μας. Και μαθαίνουμε να το ακούμε ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Μπορεί και ένα παιδί του νηπιαγωγείου, του παιδικού σταθμού, να έχει κάτι να μας πει, να μην βρίσκει τα λόγια να μας το πει, να μην ξέρει πώς να το περιγράψει. Οπότε πρέπει να το δώσουμε εμείς την ελευθερία να το πει μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το τραγούδι, ακόμα μέσα από το παραμύθι. Ακόμα και το ποιες ιστορίες θέλει να ακούσει το παιδί, το ποιο παραμύθι θέλει να του πει, μετράει. Οπότε οι γονείς να έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά και να παρατηρούν όλες αυτές τις συμπεριφορές του παιδιού τους. Ελκυρία μου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για ακόμη μία φορά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για την επόμενη εβδομάδα με πολύ σημαντικά θέματα. Ένα από αυτά στις επόμενες εκπομπές θα είναι και οι εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, πρέπει να το κάνουμε ένα ξεχωριστό θέμα γιατί απασχολεί πάρα πολύ μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, όλο τον κόσμο κάθε χρόνο και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για απόψε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε και απόψε κάτι να πήρατε από την εκπομπή μας όσον αφορά τη συμπεριφορά του καθενός, είτε είναι γονιός είτε όχι. Μπορεί να είναι και παρατηρητής μιας κατάστασης. Βεβαίως και έχει επίσης πολύ μεγάλη ευθύνη ο παρατηρητής και τα παιδιά που είναι παρατηρητές της σχολικής βίας και η απλή περαστική. Δηλαδή, και ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει από ένα σχολείο και βλέπει ένα τέτοιο περιστατικό. Και ότι δεν γίνεται κάτι γι' αυτό, έχει την ίδια ευθύνη που το είδε και δεν μίλησε σε κάποιον. Επίσης, σε πολυκατοικίες ζούμε, ακούμε τι γίνεται στα διαμερίσματα. Αν δείτε κάτι ύποπτο, καλό να το συζητήσετε με τον γείτονά σας που είναι και γονιός και που συμπεριφέρεται ίσως άσχημα στο παιδί. Βέβαια. Πάρτε θέση, μιλήστε όσο μπορείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε. Γλυκερία μου, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.